Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μας Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στο πρώτερο. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι εντάξει, στην περισσότερη συζήτηση και υπάρχει και η αγωνία το τι θα γίνει και με κορονοϊό αυτές τις μέρες και για την Καστοριά, δεν θέλω να βλέπουμε μπροστά, θέλουμε να δούμε μαζί τι έρχεται αν δεν αλλάξει κάτι και πώς οι περίφημες δίκαιες μεταβάσεις υποτίθεται μπορούν να γίνουν πραγματικά δίκαιες αν και εμείς κινητοποιηθούμε. Γιατί αν αφήσουμε τα πράγματα ως έχει, όχι δίκαιη μετάβαση θα γίνει, αλλά νομίζω ότι οι ανισότητες ανάμεσα στις έτσι και αλλιώς αδικημένες περιοχές θα μεγαλώσει σε σχέση με τους δύο άλλους νομούς. Χρήστο, έτσι όπως το λες είναι. Βέβαια, όπως είπες και εσύ πριν, το πρώτο που με το οποίο ασχολούμαστε αυτή την περίοδο είναι τα θέματα της υγείας όλων μας και βεβαίως αυτό προέχει. Αλλά αυτό θα τελειώσει. Πάμε λοιπόν να δούμε το μέλλον. Ακριβώς ότι αυτό θα τελειώσει, πρέπει να δούμε το τι γίνεται μετά. Εγώ διαβάζοντας στην διαβούλευση το σχέδιο της δικαίας μετάβασης, μου γεννήθηκαν κάποιες ανησυχίες, με δεδομένη βέβαια και την ενασχόληση που έχω με την επαγγελματική. Και βλέπω ότι πραγματικά δεν είναι και πολύ δίκαια. Ή τουλάχιστον έτσι όπως ανακοινώνεται δεν είναι και πολύ δίκαια. Δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, όλα αυτά τα χρόνια, επειδή το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας λόγω ΔΕΗ ήταν πάρα πολύ ψηλά. Τι ποσοστά παίρναμε επιδοτήσεων, Γιώργο, τα ξέρεις λοιπόν, λόγω επαγγέλματος. Φτάναμε μικρότερες επιδοτήσεις από άλλες περιοχές, μικρότερες επιδοτήσεις από την Κεντρική Μακεδονία, από τη Χαλκιδική για παράδειγμα, ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής που είναι βιομηχανικές περιοχές, τις Αίρες κτλ. Μικρότερες επιδοτήσεις από τα Γιάννενα, από όλες τις τουριστικές περιοχές της Ηπείρου. Λοιπόν, μόνο και μόνο διότι το ΑΕΠ αντιμετωπιζόταν και αντιμετωπίζεται συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και επειδή αυτό το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας ήταν ψηλά κοντά στο 86% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας πήγαινε σε χαμηλότερα ποσοστά. Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις κάνει από περιέργεια, αλλά θέλω κάποια στιγμή να το κάνεις αν δεν το κάνεις, να υπολογίσεις πόσα λεφτά έχασε ο νομός Καστοριάς όλα αυτά τα χρόνια από αυτή την ιστορία. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί θα πρέπει κανείς να μπορέσει να υπολογίσει και πόσες επενδύσεις δεν προχώρησαν ακριβώς επειδή κάποιοι άνθρωποι κάναν πίσω λόγω του ποσοστού, λόγω της ενίσχυσης, λόγω του ότι αντιμετωπιζόμασταν σαν μια... σαν η πιο πλούσια περιοχή της χώρας. Έτσι ακριβώς. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε σε μια κατάσταση να μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία του περίπου 300.000 ανθρώπων πληθυσμού, από τους οποίους η μισή είναι στην Κοζάνη ή μπορεί να πει κανείς ότι τα 2/3 είναι στην Κοζάνη και στη Φλόρινα. Τι γίνεται λοιπόν με τον υπόλοιπο κόσμο? Τι γίνεται με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία που όλα αυτά τα χρόνια επηρεαζόταν από την παραγωγή τη λιγνητική και την παραγωγή την ηλεκτρική της ΔΕΗ, αλλά υπέμενε χωρίς να ωφελείται. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και ο πολύ γνωστός πόρος δεν ήρθε ποτέ στην Καστοριά, δεν ήρθε ποτέ στα Γρεβενά κτλ. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάποτε προσπαθήσαν έστω τουλάχιστον κάποιες περιοχές που γυτνιάζουν, η Κλεισούρα για παράδειγμα, που θα έπρεπε ίσως να έχει αυτό το ερέθισμα, να μην το παίρνει. Και να μην το παίρνει κανένας άλλος στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα λοιπόν έρχονται προγράμματα, έρχεται ο σχεδιασμός για τη δίκαια μετάβαση, η οποία λέει ότι αφορά 6.500 άμεσα εργαζόμενους στο σύστημα ΔΕΗ, λιγνητικά ορυχεία κτλ. Και καμιά 20.000 τους έμεσα θυγόμενους. Λοιπόν, αλλά δεν έχω ακούσει να ασχολείται κανείς
πόσες είναι αυτές οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν από την μεγάλη κρίση και μεγάλη πτώση της Γούνας. Και που εξ ανάγκης θα πρέπει να ψαχτούμε να δούμε τι γίνεται την επόμενη μέρα, διότι η Γούνα φαίνεται ότι δεν θα έχει ποτέ στο μέλλον ό,τι ή την ίδια δόξα. Δεν θα πεθάνει ποτέ, είναι βέβαιο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα... Ωραία, αλλά δεν θα έχει ποτέ όλο αυτό. Ασχολήθηκε κανείς να πει λοιπόν να δει πόσος είναι ο πληθυσμός που επηρεάστηκε από όλη αυτή τη στροφή. Μοιάζει κανέναν. Μοιάζει κανέναν που ακόμη και σήμερα που μιλάμε είναι κλειστά τα περισσότερα γουναράδικα ακόμη. Μπορούμε να βάλουμε και μια παράμετρο ακόμα που παραλληλίζει τα πράγματα. Όλη αυτή η ιστορία της απολιγνητοποίησης έχει μια σχέση με το περιβάλλον. Σαφώς πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάποιοι εμφανίζουν ως περιβαλλοντική συνείδηση σε σχέση με τη Γούνα. Φύγεται λοιπόν και η γουνοπαραγωγή από κάποιες εισαγωγικά, να μου επιτρέψετε, περιβαλλοντικές συνειδήσεις. Δεν έχει όμως την ίδια αντιμετώπιση. Και αυτό που εγώ είπα είναι ότι ενώ έχουμε τη δυνατότητα, βεβαίως δεν είμαστε μέσα στη λιγνητική περιοχή και βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να αντιμετωπιστούμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί όμως να φτάνουν τα ποσοστά επιχορηγήσεων για την Κοζάνη και τη Φλόρινα στο 80% και για την Καστοριά και τα Γρεβενά να υπάρχει μεν μια αύξηση από το 45% που ισχύει σήμερα, αλλά να φτάνει οριακά, εάν τελικά θα φτάσει. Μιλάς για όλα τα προγράμματα, γιατί κάναμε αναφορά προθέσεις και για το εξοικονομώ, ας πούμε. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, το εξοικονομώ. Στο εξοικονομώ είμαστε, πώς το λένε, αύριο το πρωί, στις 4 Δεκεμβρίου ξεκινάει και είναι σχηματοποιημένο. Οι περιοχές της Κοζάνης και της Φλόρινας θα πάρουν 10% παραπάνω. Όποιος υποβάλλει θα έχει 10% επιπλέον. Σημαίνει αυτό εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι εδώ. Είναι πάρα πολλά χρήματα, αλλά αν το ακούσει κανείς σαν εκατομμύρια μπορεί να ακούγεται πολύ μακρινό για τον καθένα από εμάς. Αν όμως κάποιος ακούσει για το δικό του φάκελο, αυτό που ο ίδιος θα υποβάλει στο εξοικονομώ και θα επιδιώκει να πάρει, ξέρω εγώ, μια ενίσχυση για να φτιάξει το σπίτι του καλύτερο, περιβαλλοντικά καλύτερο και αν θέλεις και από άψη καταναλώσεων καλύτερο, και θα έχει 10% λιγότερο γιατί αυτός μένει, ας πούμε, στην κλεισούρα ενώ κάποιος άλλος μένει στο Βαρικό. Ακριβώς. Που είναι 2 χιλιόμετρα. Ναι. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος της ανισότητας. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι στρεβλά σε όλο αυτό. Εγώ αυτό προσπάθησα να... Μπορείς να μας δώσεις και 2-3 παραδείγματα, Γιώργο, γιατί αυτό δεν ζητάνε εδώ λίγο και τα μηνύματα από ό,τι βλέπω. Αν μπορείτε να μας πείτε και 1-2 λέει παραδείγματα, τι ακριβώς, πώς καταγράφεται αυτή η ανισότητα για να την καταλάβουμε. Πρώτον είπαμε το κομμάτι με τις επιχορηγήσεις, με το ποσοστό επιχορήγησης στον αναπτυξιακό νόμο που μέσα από αυτό κυρίως θα περάσουν οι μεγάλες επενδύσεις. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που υπάρχουν και που θα έρθουν είναι μικρότερα, ενδεχομένως εκεί δεν φαίνεται και τόσο πολύ αυτή η διαφορά. Αν ένας άνθρωπος θελήσει να ξεκινήσει και να κάνει μια μεγάλη επένδυση στο πρωτογενή τομέα, σου λέω εγώ, ούτε καν στη βιομηχανία. Μια μεγάλη αγροτική παραγωγή ή μια μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή που στο νομό Κοζάνης, στο νομό Φλόρινας θα μπορεί να επιχορηγηθεί με 80% και στην Καστοριά ή τα Γρεβενά θα μπορεί να επιχορηγηθεί με 60%. Πέστε μου ένα λόγο γιατί να μην πάει μερικά. Τι μας λέει λοιπόν ο Γιώργος αυτή τη στιγμή? Μας λέει ότι θα συμφέρει σαν Καστοριανός, αν είσαι ας πούμε στην περιοχή Κορεστίου, να πας στη Φλόρινα να επενδύσεις. Τι λέει άλλο ο Γιώργος? Αν είσαι εδώ κατά τα δικά μας μέρη, θα πας και στο Βόλιο να επενδύσεις. Θα συμφέρει δηλαδή πολύ περισσότερο ένας Καστοριανός να πά να κάνει μια επένδυση στο Βόλιο, στη Φλόρινα ή στην Πτολεμαϊδά, παρά να την κάνει στο σπίτι του. Είναι παλαβό, είναι τρελό, είναι εξωφρενικό. Και ακόμα παραπέρα υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία θα τα αισθανθούμε στα επόμενα χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ τηλεθέρμανση στην Καστοριά. Ναι. Μέσα από το σχέδιο της μετάβασης προβλέπεται να ενισχυθεί και μέσω φυσικού αερίου να δουλέψει η τηλεθέρμανση, ναι, πιο ενισχυμένα για τον νομό Κοζάνης και να επεκταθεί και στον νομό της Φλόρινας. Δεν ακούει κανείς τίποτα για τηλεθέρμανση στην Καστοριά. Μάλιστα,
ακούγεται ότι μέχρι το 23 θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στη Φλόρινα και δεν το βλέπουμε να γίνεται καμία συζήτηση. Ακούσαμε για κάποια βανοστάσια που θα ξεκινήσουν να γίνουν από το ΤΑΠ. Ή το σκάψιμο που θα αρχίσει το 21 και τον... Δεν βλέπω εγώ όμως μέσα στο σχέδιο της μετάβασης να γίνεται καμιά νήξη για δίκτυα φυσικού αερίου στην Καστοριά που θα λύσουν πάρα πολλά θέματα. Που ακόμα να φύγω από το κομμάτι της θέρμανσης των σπιτιών μας θα μπορούσαν να είναι λύσεις για κάποιες πρωτογενείς παραγωγές θερμοκηπιακές που θα μπορούσαν να ζεσταίνουν θερμοκήπια με πολύ χαμηλότερο κόστος, άρα να μπορούν να ανεβάσουν την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής μας. Κακά τα ψέματα, αυτό που λέμε μετά τη Γούνα ο νομός Καστοριάς έχει συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να στηριχτεί πολύ, όσο και αν δεν το πιστεύουν μερικοί, πάρα πολύ στο πρωτογενές κομμάτι, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και επίσης στον τουρισμό. Και το ένα και το άλλο θέλουν και στήριξη και σύγχρονα πράγματα, σύγχρονες μεθόδους. Μάλιστα. Γιώργο, αυτά είναι πραγματικά λυπηρό. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω μέσα από... Ναι, πριν το τονίσεις όμως, οι δικοί μας τι κάνουν? Αυτό ήθελα να πω. Ότι εγώ μέσα από εκείνη την ανάρτηση, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι έβλεπα τα κείμενα στη διαβούλευση και έβλεπα και τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στη διαβούλευση. Δεν είδα πλην μιας αναφοράς του Προέδρου του Επιμελητηρίου του κ. Καραταγλίδη, δεν είδα καμία τοποθέτηση συλλογική από κάποιον φορέα της είτε πολιτικό, είτε συνδικαλιστικό, είτε οτιδήποτε επιχειρηματικό αν θέλεις, της Καστοριάς. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Υπάρχει μια παρέμβαση και μάλιστα υπήρξε και συνάντηση την Παρασκευή με τον κύριο Σαββόπουλο για αυτό το θέμα. Θα τους έχουμε μετά το διαφημιστικό. Υπάρχει μία. Θα είναι πραγματικά πολύ καλό σαν στοιχείο να ξεκινήσουν και να γίνουν κάποιες κινήσεις. Εγώ μόνο αυτό ήθελα βασικώς να τονίσω στην ανάρτησή μου. Με ανησυχεί το ότι δεν ξέρω, εφησυχαζόμαστε, περιμένουμε από τους άλλους ό,τι μας δώσουν. Εδώ έτσι πως είναι το σχέδιο, Γιώργο, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, εδώ δεν μας δίνουν ούτε το κοκαλάκι. Μα δεν μας δίνουν τίποτα. Μα αυτό είναι το πράγμα, δηλαδή λες ρε παιδιά, τουλάχιστον ένα κοκαλάκι. Ούτε το κοκαλάκι δεν δίνουν και δεν φωνάζει κανείς αυτό το νομό. Δεν τον έχουν γυρίσει ακόμα ανάποδα. Δεν ξέρω, πιστέψτε με, κάποια στιγμή κοιτάζοντας τα σχόλια στην διαβούλευση, δεν ήξερα πρέπει να γελάει κανείς ή να κλαίει. Βλέπεις στη διαβούλευση σχόλια από φορείς και από ιδιώτες ακόμα της Κοζάνης και της Φλόρινας, οι οποίοι ζητούν παραπάνω. Που τα παίρνουν όλα και ζητούν παραπάνω. Και από την Καστοριά που δεν παίρνει τίποτα για τα γρεβένα, δεν βλέπεις τίποτα. Δεν βλέπουμε διεκδικήσεις δικές μας. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, αυτό είναι που με έβαλε σε μια διαδικασία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγών ή αυτό που είπε ο Χατζηδάκης και τέλος? Όχι, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια αλλαγών και σε πολλές βαθμίδες. Αυτό το σχέδιο το οποίο σήμερα είναι σε διαβούλευση θα ολοκληρωθεί. Κάποιες ενδεχομένως παρατηρήσεις και παρεμβάσεις θα ενσωματωθούν με κυβερνητική βεβαίως απόφαση. Αυτό θα πάρει μια οριστική μορφή και θα σταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και τροποποιήσεις. Εκτιμώ ότι ακόμα υπάρχει χρόνος. Χάθηκε ίσως πολλής, αλλά ακόμα υπάρχει χρόνος. Και δεν ξέρω αν αυτό που θα πω ευσταθεί 100%, θα το ρωτήσω σε λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας, αλλά και σε αυτές τις επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί για την δίκαιη μετάβαση, Γιώργο, μου είπαν ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Καστοριανός. Ναι, έτσι μαθαίνω κι εγώ. Για να καταλάβουμε πότε λειτουργούμε ως περιφέρεια και πότε λειτουργούμε ως... Εγώ, για να είμαι ειλικρινής και θα το πω... ας πούμε λίγο σε εισαγωγικά, έτσι, κοτσοπολιστικά. Σε αυτή την επιτροπή προεδρεύει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρόσφατα επισκέπτης στην Καστοριά και αρκετές φορές πριν, με πολύ καλή σχέση με τον βουλευτή μας και τα λοιπά. Νομίζω ότι υπάρχει μια πόρτα, ίσως μέσω του βουλευτή. Για τον κύριο Μουσουρούλη. Για τον κύριο Μουσουρούλη λέω. Εκτιμώ ότι υπάρχει μια
δυνατότητα, αν θέλετε, επικοινωνίας, εάν έχει την πρόθεση. Κάθε μέρα λοιπόν ο κύριος Τζικαλάγες τηλέφωνο για καλημέρα στον κύριο Μουσουρούλη. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα καλημέρα. Ενδεχομένως. Αν αυτό είναι κάτι που πρέπει να βοηθήσει, άλλωστε από τους πολιτικούς μας αυτό περιμένουν οι κάτοικοι του. Σωστά, σωστά. Και γι' αυτό είναι εκεί. Και γι' αυτό είναι. Αλλιώς θα ήμασταν εμείς. Θα ήταν. Γι' αυτό έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Αντί για μας, στέλνουμε κάποιους ανθρώπους. Πού θα θέλαμε να είμαστε εμείς, εκεί που πρέπει να είναι και αυτός που στείλαμε εκεί να είναι για μας. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτή είναι η δημοκρατία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ελπίζουμε. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα, με ό,τι θετικότερο μπορούμε να έχουμε. Γιατί μέχρι στιγμής. Μακάρι να έχουμε θετικές εξελίξεις. Μακάρι. Μακάρι λίγο να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την όθηση σε κάποιους. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.